Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι χαρά που σας βλέπουμε. Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση λόγω κολλήματος μηχανικού στον δρόμο. Είναι ιδιαίτερη χαρά για την Ομαδιακή Επιτροπή και για καθέναν μας ξεχωριστά που βρίσκονται εδώ πέρα οι δύο σύντροφοί μας. Ο σύντροφος ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ο σύντροφος ο Χρήστος ο Σπίρτσης. Με Χρήστο, άμα αρχίσω τους τίτλους και όλοι που ευχαριστούν, θα τελειώσει η συνέντευξη, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι το ΜΕΑΡΧΙΣ, προστασίας του πολίτη γιατί και φυσικά βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον τοξικό και το ξέρουμε, ένα τοξικό περιβάλλον για την εργασία, για την οικογένεια, την κοινωνία, την ίδια τη δημοκρατία. Αυτό που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, Μητσοτάκη, έχει αναγάγει την πολιτική εξουσία σε ιδιοκτησία, την οικονομία σε έγκλημα και τους θεσμούς σε κουρελόχαρτο. Αυτή η κυβέρνηση αντικρίζει καθαρά, ξεκάθαρα το τέλος της και γι' αυτό γίνεται και πιο επικίνδυνη. Έτσι και το επιτελείο Μητσοτάκη δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Οι αναθέσεις, η ακρίβεια, τα υπερκέρδη των εταιριών, αλλά και τα σκάνδαλα, τα ψέματα, οι συκοφαντίες, οι υποκλοπές και οι παρακολουθήσεις βγαλμένες από δικτατορικά καθεστώτα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο με ενδείξεις παρακολούθησης του Υπουργού των Εξωτερικών, της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν δημιουργήσει ρογμές όχι μόνο στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, αλλά και σε πιστούς κεφαλαιοκράτες που μπάρουν. Το χειρότερο όμως αφορά και την ίδια την εθνική ασφάλεια πλέον. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί με όλο τον προοδευτικό κόσμο έχουμε πλέον χρέος να παλέψουμε και να φέρουμε στην πατρίδα μας τη δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να δυναμώσουμε τις θέσεις μας, τις δράσεις μας και το δίκαιο μας. Οι 6 εθνικές προτεραιότητες που θα παρουσιαστούν απόψε στην ημερίδα στις Αιγές, στο ξενοδοχείο Αιγές, από τους δύο εκλεκτούς συντρόφους μας, αποτελούν ένα ξεκάθαρο δρόμο για το αύριο. Ένα αύριο χωρίς την ακρίβεια, την ανισότητα, τις αναθέσεις. Με την υγεία και την παιδεία, αλλά και την ενέργεια στον πραγματικό δημόσιο χαρακτήρα τους. Με τη φροντίδα για τη νέα γενιά, τα εργασιακά δικαιώματα, τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, της μεσαίας τάξης, αλλά και την αξιοκρατία στην εργασία, την αξιοπρέπεια στην οικογένεια και στην κοινωνία. Με σύνθημα λοιπόν δικαιοσύνη παντού, στο κράτος, στην κοινωνία, στην οικονομία, να είστε σίγουροι ότι καθρεφτίζει και αντιπροσωπεύει και τον δίκαιο αγώνα μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από μένα. Θα δώσω το λόγο στον. Ποιος θα ήθελε να πάρει πρώτο το λόγο, να το πάρει ο Γιώργος, γιατί εγώ οδηγούσα και. Οδηγούσα και να πάρει ένα σημείο. Να τραβήξει χειρόφρονο ο Χρήστος. Βασικά πετούσε, δεν οδηγούσε, αλλά εντάξει, οκ. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, αλλά είχαμε ένα προβληματάκι στη διαδρομή. Ικανό για να τον περάσω από τα αρχικά όργανα το Σπίρτζι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στη Βέρεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κόμματός μας να φέρει όλη την ελληνική κοινωνία, όλους τους παραγωγικούς φορείς, παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, όλο τον πληθυσμό της χώρας σε επαφή με τις 6 προγραμματικές του δεσμεύσεις, με τους 6 άξονες άμεσων παρεμβάσεων που ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να πάρει αμέσως μετά την ανάληψη της κυβέρνησης, αμέσως μετά τη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Σε μια περίοδο σκοτεινή. Σε μια περίοδο σκοτεινή είτε από τις υποκλοπές που αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπάθησε να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχει απόλυτα το ελληνικό πολιτικό, οικονομικό, δημοσιογραφικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο είχε σκοπό να αποδιγετεί απόλυτα την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου και την ίδια στιγμή ένα σύστημα εξουσίας που φλερτάροντας με ακροδεξιά ένστικτα, αδιαφορώντας για τους κανόνες του κράτους δικαίου, αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή μετριέται
με 10 λίτρα βενζίνης στην Ελλάδα του 2022. Ακραία κρατική καταστολή, χωρίς λόγο κρατική καταστολή, πραγματικά θλιβερές σκηνές, θλιβερές εικόνες, πνιγυρή ατμόσφαιρα που δεν συνάδουν με μια ευρωπαϊκή δημοκρατία του 2022. Η θεσμική κατρακύλα είναι μεγάλη, τα δημοκρατικά κεκτημένα και τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι στο στόχαστρο και κάθε μέρα που περνάει και παραμένει αυτή η κυβέρνηση στο τιμόνι του δεδότου τόπου, κάθε μέρα που περνάει με τον κυβερνήτη στο μυαλό του Μητσοτάκη στις τύχες αυτής της χώρας, κάνουν την επόμενη μέρα πολύ πιο δύσκολη. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα στο πλαίσιο της εξωστρεφούς δράσης μας που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες με σκοπό να κουβεντιάσουμε την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη μέρα. Τους 6 άξονες της πολιτικής μας που διατρέχουν οριζόντια την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, 6 άξονες σταθμισμένοι, 6 παρεμβάσεις συνολικές που σκοπό έχουν να καταδείξουν ότι υπάρχει μια ρεαλιστική ελπίδα για την επόμενη μέρα. Υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, υπάρχει ελπίδα μπροστά στα διέξοδα που αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει. Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, για ένα άλλο πραγματικό ουσιαστικό κράτος δικαίου, οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού με τη γυναίκα στο επίκεντρο, με σεβασμό στα δικαιώματά της και σεβασμό στο ρόλο της μέσα σύγχρονη κοινωνία. Οι παρεμβάσεις μας για μια νέα εργασιακή πραγματικότητα, με σεβασμό στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις των εργαζομένων, με ένα διαφορετικό μισθολογικό περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις μας στον τομέα της οικονομίας και της δίκαιης ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις μας για να αποκαταστήσουμε αδικίες του παρελθόντος στο μέτρο όμως που είναι αυτό εφικτό για τους συνταξιούχους. Οι παρεμβάσεις μας στο φορολογικό σύστημα, για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα αντιμετωπίσει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο τρόπο, δίνοντάς τους συνεχώς μεγάλες ανάσες στις δύσκολες αυτές τις στιγμές που ζούμε. Οι παρεμβάσεις μας που σαν ενιαίο σύνολο μπορούν να δώσουν, όπως ξαναείπα, στον κόσμο μια ρεαλιστική ελπίδα. Ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα κοστολογημένο σχέδιο που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα ξανά στο ξέφωτο, μπορεί να δώσει αισιοδοξία και ελπίδα στους πολίτες. Και το ξαναλέω και το τονίζω, μια ρεαλιστική ελπίδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να κουβεντιάσουμε με την κοινωνία και με τους φορείς. Να τους πούμε το σχέδιό μας, αλλά να ακούσουμε και τους προβληματισμούς τους. Να ακούσουμε τις ενστάσεις τους. Να ακούσουμε τις προτάσεις τους. Γιατί τα σχέδια μένουν νεκρά αν δεν δουλεύουν μαζί με την κοινωνία, εάν δεν συνδιαμορφώνονται μαζί με την κοινωνία, αν δεν διορθώνονται μαζί με την κοινωνία, αν δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε μιας μικρής ή μεγάλης κοινωνίας, κάθε μιας μικρής ή μεγάλης περιφέρειας. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω εισαγωγικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, βρίσκεται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά. Μετά τις 15 Μάη που δόθηκε και το μεγάλο μήνυμα από τους πολίτες της χώρας για την δική μας αλλαγή, αλλά και για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη των εκλογών. Τη μεγάλη μάχη για τη δημοκρατική ανατροπή. Τη μεγάλη μάχη για την προοδευτική στροφή που έχει ανάγκη αυτός εδώ ο τόπος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται αυτήν τη μεγάλη δημοκρατική γιορτή, αυτή τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή. Εγγυάται ότι θα είναι πρωτοκόμμα και την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει τις τύχες αυτού εδώ του τόπου, θα αναλάβει να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα και να δώσει ελπίδα ξανά στο λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση στην Νομαρχία εκεί, τον συντονιστή τον Κώστο Καλδάρα. Να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να βρισκόμαστε μαζί σας με εκλεκτούς συντρόφους και συντρόφισσες για να παρουσιάσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μιλήσουμε με την κοινωνία, με τους εκπροσώπους, να δούμε
τις πολιτικές που θα στηρίξουν τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής. Θα ήθελα να πω ότι τόσο η εκπροσώπηση του νομού από το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία και όσο είμαστε κυβέρνηση και σήμερα με τον βουλευτή και την βουλευτή του νομού αλλά και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Μετέφεραν όσο είμαστε κυβέρνηση στα Υπουργεία πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια που ανέλαβε διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που διαπερνά όλες τις πτυχές οικονομικής, της κοινωνικής ζωής, αλλά και των εθνικών θεμάτων, από ό,τι αποδεικνύεται και από ό,τι αποκαλύπτεται τις τελευταίες μέρες, είναι η αδικία, είναι μια πολιτική ξένη με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και πολλές φορές και της χώρας. Και βέβαια μια πολιτική με απίστευτο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει πάει τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω. Είμαστε στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με ακροδεξιούς θύλακες πολέμησε τη Συμφωνία των Πρεσπών και σήμερα μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για την πολιτική που ακολούθησε πριν τις εκλογές και τι έκανε μετά. Μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το απίστευτο έλλειμμα υποδομών. Μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το σχέδιο που είχε η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, για αυτό που έλεγαν ότι δεν θέλουν να κερδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που έκαναν, αλλά για αυτά που πίστευαν. Είναι μια ακροδεξιά αντίληψη της πολιτικής που έχει βαλτώσει τη χώρα, που έχει διανύμει δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού στις τσέπες λίγων εταιριών. Η προπαγανδιστική η πολιτική 3,5 χρόνια δείχνει και ποιος ήταν ο στόχος. Προσπαθούν να μας πούν ότι είναι άλλο υποκροπές και δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες και τον κόσμο, είναι άλλο τα καθημερινά προβλήματα. Και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο. Ο κύριος Μητσοτάκης έφτιαξε ένα επιτελικό κράτος που λειτουργεί σαν ακροδεξιό παρακράτος, παρακολουθώντας και ελέγχοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, παρακολουθώντας και ελέγχοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οικονομικά, αλλά και δια των παρακολουθήσεων, θυμάστε τις λίστες Πέτσα, παρακολουθώντας και ελέγχοντας ακόμη και τους υπουργούς του και στελέχη, πολύ σημαντικά στελέχη και των ενόπλων δυνάμεων και της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτές τις αποκαλύψεις, δεν λέμε για τις τρεις παρακολουθήσεις που αποδεδειγμένα έκανα, δηλαδή του Θανάση, του Κουκάκη, του δημοσιογράφου που ήλεγχε τραπεζικά σκάνδαλα που με νόμο Μητσοτάκη δεν τιμωρείται κανείς, έχουν πάρει αμνηστία, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε για τη δική μου μετρέδατο. Μιλάμε για τις υπόλοιπες αποκαλύψεις που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα μία δήλωση και που για τα μάτια του κόσμου κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου στη Βουλή, αύριο στην Ολομέλεια θα συζητηθεί, που είναι ένα σχέδιο νόμου συγκάλυψης και αυτών των φυσικών αυτούργων που παρακολουθούσαν και των πολιτικών αυτούργων, δηλαδή του εαυτού του και του επιτελείου του. Έχουμε τους τελευταίους μήνες και ενώ για αρκετά χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη συζητιόταν το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ακρίβειας, της ενέργειας, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας,
στη χώρα μας αυτό ήταν μια ξένη συζήτηση. Ήταν σαν να είναι άλλου, σε άλλο πλανήτη. Δεν είχε ανοίξει ποτέ αυτή η συζήτηση από την κυβέρνηση. Ούτε είχαν βρεθεί οι τρόποι αντιμετώπισης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε αυτή την κατάσταση και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κινείται μεταξύ γελοιότητας στις εξαγγελίες της και απίστευτης κοινωνικής αδικίας. Την ώρα που ανεβαίναμε στην πόλη σας, ακούγαμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να εξαγγέλει το καλάθι του Αϊ Βασίλη. Πώς θα είναι αυτό? Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πάλι προπαγανδιστικά να μας λένε ότι είναι πολύ δυσαρεστημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις τράπεζες. Και αυτά είναι τραγικά πράγματα, γιατί όταν είσαι κυβέρνηση παρεμβαίνεις νομοθετής στην αγορά. Δεν πας να παρακαλάς ούτε για αυγά, ούτε για καλάθια αυτούς που στοχευτούν, είτε είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είτε είναι στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα, είτε έχουμε να κάνουμε με τις τράπεζες. Αλλά με ποιο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει να τα βάλει με αυτά τα συμφέροντα, όταν ήταν μία ομάδα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν μία ομάδα στο να φτιάξουμε τις πολιτικές και να εφαρμόσουμε τις πολιτικές κοινωνικές αδικίες, δεν μπορεί να τα βάλει με τον εαυτό του. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι επειδή μας χωρίζει χάος και στις κοινωνικές πολιτικές και στις παραγωγικές πολιτικές και στα ζητήματα δημοκρατίας, αυτό πλέον το ξέρει κάθε πολίτης στη χώρα μας, το ζει, το βιώνει. Πρέπει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό κάνει, να συνομιλήσει με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις που υποφέρουν, με τους συμπολίτες μας, για να παρουσιάσει, δεν έχουμε άλλο μέσο εμείς, δεν έχουμε συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευτυχώς τα έλεγα εγώ, γιατί αν τα είχαμε άλλου είδους σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν, τα μέλη μας, οι οργανώσεις μας, οι φίλοι μας, οι κοινωνικοί φορείς, που μέσα από τέτοιες διαδικασίες θα τους πούμε τις προτάσεις μας και θα συζητήσουμε μαζί τους για να τις διαμορφώσουμε, να τις βελτιώσουμε ή ακόμη και να βρούμε κοινούς δρόμους, συγκλήσεις με άλλα κόμματα και άλλους χώρους του προοδευτικού κόσμου. Εμείς είμαστε σίγουροι, όποτε και να γίνουν εκλογές, στις πρώτες εκλογές, αυτή είναι η προοπτική και η ελπίδα σταθερότητας για τη χώρα, θα υπάρχει αλλαγή, θα υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Δεν θα ζήσουμε το χάος του κ. Μητσοτάκη για δεύτερες, τρίτες, όσες εκλογές σχεδιάζει και δεν θα συνεχίσουμε να ζούμε τις πολιτικές αδικίας και τον δημοκρατικό κατήφορο. Τέλος θέλω να πω για τον νομό ότι είναι από τους νομούς, είναι από τις περιοχές της χώρας που οποιαδήποτε προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να στηριχτεί, γιατί η πιο προοδευτική πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, που πρέπει να φτιάξουμε μετά ειδικά από τόσα χρόνια μνημονία, είναι το να φτιάξουμε παραγωγική δομή, να πάμε στην παραγωγική αναζήτηση. Αυτό περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες δράσεις στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίησή της, στους επιστήμονες και στις νέες τεχνολογίες. Η περιοχή της περιοχής αυτής δεν της λείπει τίποτα από τα τρία. Αυτό που της λείπει είναι μια κυβέρνηση σε περιόδους έξω από τα μνημονία, για να μην απαξιώνεται η παραγωγική της δομή, η παραγωγική δραστηριότητα, η πρωτογενή παραγωγή, οι άνθρωποι, το επιστημονικό προσωπικό που φεύγουν, να μείνουν εδώ, να αναπτυχθούμε, να κάνουμε παραγωγική δομή. Νομίζω ότι η Περιφερειακή Ενότητα ξέρει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη
το πώς είναι να απαξιώνεται η παραγωγική τους δομή, να κλείνει με συγκεκριμένες πολιτικές που πάντα προέρχονται από τη δεξιά παράταξη. Το έχει πληρώσει πάρα πολύ αργό αυτό. Όπως έχει πληρώσει το μεγάλο έλλειμμα υποδομών που στηρίζουν τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, όπως το ζει και τα τελευταία 3,5 χρόνια. Νομίζω ότι εκτός από εξαγγελίας δεν πρέπει να έχει η περιοχή ένα έργο. Ένα έργο που να βοηθάει τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, στο σιδηρόδρομο από τη Θεσσαλονίκη, το προαστιακό. Ένα έργο. Τα αρδευτικά που θέλουν να τα δώσουν σε ιδιώτες. Την στήριξη αυτών των επαγγελματικών ομάδων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών μας, σε σχέση με τις δαπάνες και την αύξηση του κόστου παραγωγής. Πού είναι η στήριξη στην ενέργεια, πού είναι η στήριξη στα λοιπάσματα, πού είναι η στήριξη και μετά, όχι τώρα μόνο, και πριν τον πόλεμο. Πού είναι. Και αυτό δείχνει ότι γενικότερα την περιοχή και τη Βόρεια Ελλάδα η δεξιά την είχε πάντα στα ζήτητα. Παρά τη στήριξη που είχε από αυτές τις περιοχές, την πολιτική στήριξη που είχε. Ήρθε η ώρα αυτό να ανατραπεί και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανατραπεί από το να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και για την περιοχή και ευρύτερα για τη χώρα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ότι επειδή βλέπω και τους εκπροσώπους μας στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, είναι ο νόμος του κ. Θεοδωρικάκου για την αυτοδιοίκηση. Το λέω γιατί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο με τις προσφυγές τους να βγει αντισταγματικός. Δεν έχει γίνει μία δήλωση. Μία δήλωση έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είπε ότι επειδή δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η απόφαση του ΣΤΕ, μπορούν οι Δήμοι να συνεχίζουν να λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, μπορούν να συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω μιας οικονομικής επιτροπής με παράνομη σύνθεση, να συνεχίζουν να δίνουν απευθείας αναθέσεις στους εκλεκτούς τους, να συνεχίζουν να έχουν οικονομικές επιτροπές διορισμένες από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της δεξιάς, αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Και το δεύτερο σημείο που είπε είναι ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να βγαίνει ένας νόμος αντισυνταγματικός και αντί να απολογείται, να ζητάει και τα αρέστη. Αυτή είναι η θρασίτητα, αν θέλετε, και η νοσηρή, η άρρωστη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ και 3,5 χρόνια, και εμείς και ο ελληνικός λαός. Και νομίζω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα ήρθε η ώρα να πάνε οι άνθρωποι στο σπίτι τους, αρκετή ζημιά έκαναν στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα, για να πάει παρακάτω ο ελληνικός λαός. Να επανέλθει καταρχάς η δημοκρατία στη χώρα και να επανέλθουν όλες οι υγιείς κοινωνικές δυνάμεις στην προσπάθεια για να ανατάξουμε αυτά που χάθηκαν στα χρόνια του μνημονίου και αυτά που χάθηκαν τώρα με την κρίση. Τελειώνω με ένα θέμα της επικαιρότητας, που είναι ενδεικτικό όμως της πολιτικής Μητσοτάκη, της ακροδεξιάς αντίληψης και πολιτικής που έχει εφαρμόσει 3,5 χρόνια. Αναφέρομαι στην απόπειρα δολοφονίας του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη φορά. Υπάρχουν βαριές πολιτικές ευθύνες. Η προηγούμενη δολοφονία που έγινε, του Νίκου Σαμπάνη στην Αθηνά, στο Πέραμα, αν θυμάστε καλά, τότε τους ανεκπαίδευτους αστυνομικούς τους χαρακτήριζαν ως ήρωες, με απόλυτη κάλυψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου. Το να ανέχονται ακροδεξιούς θύλακες στην αστυνομία και να έχουν τέτοιες ανοχές και αντοχές
σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, έφερε το γεγονός της Θεσσαλονίκης και συνέχεια έφερε επίσης τις άριστες γεγονότητες σε όλη τη χώρα. Να ευχηθώ με την ευκαιρία λοιπόν περαστικά και στον αστυνομικό που νοσηλεύεται με σκάλια στο κορμί του και στο πρόσωπό του, να ευχηθώ περαστικά σε όλους τους τραυματίες αστυνομικούς και πολίτες από τα χθεσινά επεισόδια. Είναι όλα αποτελέσματα της ακροδεξιάς και ανεύθυνης τακτικής του Τάκη Θεοδωρικάκου και της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Η βία είναι προφανώς καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται, αλλά κάποιοι έχουν την πολιτική ευθύνη για αυτά που γίνονται. Και να ευχηθώ ο 16χρονος να μπορέσει να κερδίσει τη μάχη, έχει πολύ μικρές πιθανότητες, πολύ μικρές πιθανότητες, να ευχηθούμε όλοι να κερδίσει τη μάχη. Αλλά δεν είναι δυνατό για 20 ευρώ βενζίνες ένα 16χρονο παιδάκι παράνομα να εκτελείται από τις ουσίες. Σε λίγο θα φεύγουν δύο παιδιά για να πληρώνουν τον καφέ και κάποιος τους κυνηγάει για να τους πυροβολεί στο κεφάλι. Κάποιος αναγκέφαλος. Από τις 4.500 ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας στην ελληνική αστυνομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο θα έχει η πολιτήρη η Σαζακλίδου τώρα για να σας... Ο οποίος δημοσιογράφος έχει κάτι ερώτηση. Ναι, κάτι και Παπαγιωάννη τον Περιόδη. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Με αφορμή την συμφωνία του των Περσκών που αναφέρατε νωρίτερα, στις προηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε ακριβά τη συμφωνία των Περσκών, καταγράφοντας χαμηλά ποσοστά στους νομούς της Μακεδονίας. Έχοντας μπροστά μας μια νέα εκλογική διαδικασία, πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές του Παναθώτους έχουν κλείσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Σήμερα βρισκόμαστε στη Βέρεια, κοντά στα ανάκτορα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που για πρώτη φορά, με βάση διεθνή κείμενα και συμφωνίες, αναγνωρίζεται η ελληνική καταγωγή και η ελληνικότητα της ιστορίας. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι δεδομένο για εμάς και είναι ένα πραγματικό γεγονός. Τα πραγματικά γεγονότα πρέπει να περιβάλλονται και μια λίγο διεθνών συμφωνιών. Που αυτό το κατάφερε η συμφωνία των Πρεσπών και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. 3,5 χρόνια μετά την σκύλευση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατάφερε να κλείσει μια εθνική πληγή που ζωγούσε πάνω από 20 χρόνια, και αφού η κυβέρνηση τις περικεφαλές και τις φουστανέλες που φόρεσε εκείνη την περίοδο για να κοροϊδέψει τους Έλληνες πολίτες, τις κλείδωσε στο ντουλάπι και ξέχασε ό,τι υποσχέθηκε να έδινε, που δεν θα μπορούσε να τις υλοποιήσει εκ των πραγμάτων, γιατί μιλάμε για μια καλή και υποφελή συμφωνία, νομίζουμε ότι και ο ίδιος ο λαός έχει καταλάβει ποιοι το κοροϊδέψανε, ποιοι παίξανε με τις ευαισθησίες τους, ποιοι παίξανε με τα εθνικά συμφέροντα, ποιοι στην προσπάθειά τους να υφαρπάξουν την ψήφο του για να μπορέσουν να κάνουν business μετά, όπως κάνει η κυβέρνηση του Ζωτάκη εδώ και 3,5 χρόνια, του δώσανε ψεύτικα αφηγήματα. Τα ψέματα λοιπόν του Μητσοτάκη έχουν κοντά ποδάρια και νομίζω ότι οι Μακεδόνες το έχουν καταλάβει. Έχουν καταλάβει ποια κυβέρνηση ήταν και θα είναι πάντα στο πλευρό τους, ποια κυβέρνηση δίνει μάχες για τα εθνικά συμφέροντα, ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα, ποια παράταξη είναι αυτή η οποία μάχεται για τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές στερεώμα. Επομένως, πιστεύουμε ότι η εικόνα και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στη Μακεδονία θα είναι σαφώς καλύτερη και σαφώς θα αναδεικνύεται και από τη Μακεδονία η ανάγκη για μια δημοκρατική αλλαγή, η ανάγκη για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Κύριε Παγιάννη, εγώ θέλω να σας πω σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών και άλλα πράγματα που ίσως να μην είναι γνωστά και σχετίζονται και με την περιοχή και γενικότερα με τα εθνικά μας θέματα, αλλά με την περιοχή ειδικότερα. Όταν επισκεφτήκαμε τα Σκόπια, το αεροδρόμιο των Σκοπίων το λειτουργούσε τουρκική εταιρεία.
Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι για δεκαετίες αυτό που προσπαθούσε η Τουρκία να χτίσει ήταν έναν μουσουλμανικό φίλο άξονα της σε όλες τις χώρες που συνορεύουν την δική μας χώρα στα βόρεια σύνορα. Και αυτό έσπασε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά μαζί με αυτό έσπασαν και άλλα πράγματα. Υπήρχε η συμφωνία του να εκπαιδεύονται όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας τους στην Ελλάδα. Υπήρχε η συμφωνία τα δικά μας ραντάρ της πολιτικής αεροπορίας να δίνουν σήμα στο αεροδρόμιο το Σκοπείο. Υπήρχε συμφωνία για τη συνδρομική σύνδεση, γιατί δεν είχε ενταχθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας ο άξονας 10 στα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα, δηλαδή το Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, που καταλαβαίνετε τη σπουδαιότητα του άξονα Ελλάδας Σερβίας και για την περιοχή μας εδώ. Υπήρξε συμφωνία να συνδράμουμε στο να γίνει αυτή η συνδρομική γραμμή εμπορευματικό κέντρο στο Σκόπια, να βοηθήσουμε τη φίλη γειτονακόρα σαν Υπουργείο Υποδομών, σας λέω μόνο για το υποδομών που υπηρέτησα εγώ, στο να ολοκληρώσει τους οδικούς άξονες και τα έργα υποδομής, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε την τεχνογνωσία, ούτε και το δυναμικό να μπορούν να τα απεξέλθουν σε μεγάλα έργα. 3,5 χρόνια μετά, για το σιδηρόδρομο της περιοχής δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα, να σας δώσω και μία είδηση. Έχει κληθεί η χώρα μας να απολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν ολοκλήρωσαν τη σήμανση και τον τηλεχειρισμό της συνδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης, οπότε έχει κληθεί να απολογηθεί η χώρα και να γυρίσει πίσω λεφτά για το σύνολο του έργου. Δεν μας έχει ενημερώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη των αρίστων για αυτό το θεάρεστο έργο του νομού, πόσα λεφτά θα γυρίσουν πίσω από την ανικανότητά τους. Δεν προχώρησε τη συνδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Σκοπίων, ούτε άλλα βέβαια σιδηροδρομικά έργα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και όλο το πακέτο σιδηροδρομικών έργων. Ακύρωσε όλο τον εθνικό σχεδιασμό των εμπορευματικών κέντρων, ακόμη και της Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Πάτρας, της Αλεξανδρόπολης. Είναι πλέον δεν αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να έχουν μια άλλη πολιτική, ξένη από αυτή που αναφέρεται στην παραγωγή, στις παραγωγικές δυνάμεις κάθε περιοχής, αλλά και στην ανάπτυξη σχέσεων με γειτονικές χώρες, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εσωτερικό δίλημα. Να υπηρετήσει την ακροδεξιά της, αλλά να μην φέρει αυτές τις συμφωνίες που κάνουν υπογραφές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εδώ και 3,5 χρόνια, ή να υπηρετήσει αυτό που έλεγε ο μπαμπάς του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγο καιρό, Μακεδονία να την πούμε, θα το έχουν ξεχάσει όλοι. Και εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δυστυχώς εξελιγμένο μοντέλο του πατέρα του σε όλα, και στις παρακολουθήσεις και στο ξεπούλημα της χώρας, αλλά με τα εθνικά θέματα δεν παίζουν. Γιατί και όσοι ήμασταν εμείς κυβέρνηση και σήμερα και πιο παλιά και τώρα, το κύριο εθνικό μας πρόβλημα είναι η Τουρκία. Δεν είναι ο κίνδυνος από βορρά που μας έλεγαν για δεκαετίες και παραμένει δόγμα της ακροδεξιάς στη χώρα μας, ούτε εμείς θα κινούμασταν ποτέ για τα εθνικά ζητήματα με μικροκομματική λογική να περάσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών ή να μην την περάσουμε για το αν θα κερδίσουμε τις εκλογές ή όχι. Από τη στιγμή που το εθνικό συμφέρον έλεγε να περάσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό κάναμε. Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει βάλει τη χώρα σε περιπέτειες, στέλνοντας στην Ουκρανία όπλα
και οπλικά συστήματα που χρειάζεται η ελληνική άμυνα. Και μας έχει βάλει σε περιπέτειες. Και σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, που άφησε πολεμικά και ερευνητικά πλοία της Τουρκίας να κάνουν κρουαζιέρες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, που έχει κάνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κήπου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να μάθουμε για το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα διεθνή, ο Υπουργός Εξωτερικών να πάει στην Τρίπολη και να μην τον έχει ενημερώσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το ποιος τον περιμένει κάτω από το αεροπλάνο, και την ίδια στιγμή η εντός εισαγωγικών Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθεί τους πάντες, τη μισή Ελλάδα και την ηγεσία του στρατού. Και αυτό λέει πολλά πράγματα. Στις 5 ερωτήσεις που έκανε ο πρόεδρος μας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, προς τον Πρωθυπουργό, δεν έχει απαντήσει σε καμία. Και αυτό δείχνει και την ενοχή του, αλλά και την απαξίωση στη δημοκρατία και στον κοινοβουλευτισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ θα πω, κύριε Σπυρτζή, ότι ίσως ο εχθρός είναι και εντός των πυλών ή εντός των τυχών, μάλλον όχι εντός των πυλών, εντός των τυχών, αλλά αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής εκτίμησης. Όλοι είδαμε τις τελευταίες μέρες μια κανιβαλικά σπασμένη πόρτα, τα κοράκια να φορμούν μέσα και την επόμενη μέρα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επισκέπτει την κυρία Οικονόμου για να της εκφράσει, πόνο με τον ονομάζεται, για να της εκφράσει την συμπάθεια και τη στήριξή του. Όμως αν δεν απατώμε και διορθώσουμε σε αυτό, ο νόμος που έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς και στα κοράκια ψηφίστηκε από τη ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κι αν αυτό ακόμα μου προλάβετε να μου πείτε ότι ήταν μια κίνηση όπως τότε υπόθηκε ότι ήταν κάτι επιβλημένο στα πλαίσια των ανακεφαλαιοποιήσεων ή ενδεχομένως και ένα πολιτικό λάθος, λέω. Ρωτώ σήμερα, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία του κόκκινων δανείων, με φαινόμενα τύπου Πάτσι και με όλα αυτά τα οποία καθημερινά φαντάζομαι και εγώ προσωπικά, το λέω έτσι. Δέχεται ο μέσος πολίτης για το παραμικρό, για δάνεια τα οποία ήταν της τάξης X, πουλήθηκαν στα φανς για ένα κομμάτι, για ψίχουλα κυριολεκτικά, και τα κοράκια όχι απλά ζητάνε το αρχικό κεφάλαιο, αλλά ανατοκισμένο, φτάνοντας στο σημείο να βγάζουν σε πληστηριασμό και να μπαίνουν μέσα δίκην δημίων η ελληνική αστυνομία σπάζοντας πόρτες. Τι θα κάνετε σε αυτό συγκεκριμένο, όμως, σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Να το ξεκινήσω. Ναι, ξεκίνησε. Κάνετε ένα λογικό άλμα. Μάλιστα. Ανάμεσα στο 15, το 17 και το 22, ανάμεσα στις νομοθετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και επέκτηνε το νόμο Κατσέλη με τις παρεμβάσεις στη Σταθάκη, τη δημιουργία του νόμου, του νέου νόμου Κατσέλη, γνωστός Κατσέλη Σταθάκη, ανάμεσα στις όποιες συμφωνίες είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, υπήρχε απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, έτσι, όλων των στρωμάτων που η αξία της κατοικίας δεν υπέρευνε 250.000 ευρώ. Μεσολάβησε ένας στοχευτικός νόμος που έφερε αυτή εδώ η κυβέρνηση το 2020, η οποία κατήργησε οποιαδήποτε εξασφάλιση, οποιοδήποτε δανειολήπτη, και άφησε τον κόσμο έρμεο στα φαντς, στις τράπεζες και σε οποιονδήποτε. Ένα νέο πτωχευτικό νόμο που, αν θυμάστε, όταν ήρθε στη Βουλή για να ψηφιστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Οικονομικών. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται γι' αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για το άλλο, όταν επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και έφτιαξε ένα πλαίσιο με το οποίο ορθό για τη διαχείριση των δανείων, ορθό γιατί προέβλεπε ότι ο οφειλέτης
θα έχει, ο δανειστής θα έχει την υποχρέωση να συνομιλήσει με τον οφειλέτη και την υποχρέωση να μπορέσει να βρει εξοδικαστική λύση μαζί του. Ένα σύστημα το οποίο παρήχε, όπως σας είπα, την εξασφάλιση της διασφάλισης πρώτης κατοικίας, έτσι. Και να ξεχνάμε το σημερινό άθλιο νομοθετικό πλαίσιο στα αμερικάνικα πρότυπα που υφαρπάζει οποιαδήποτε περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες fast track. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από το 2020 έχει δεσμευτεί ότι το πλαίσιο αυτό θα καταργηθεί. Θα αλλάξει με ένα νέο τοχευτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη λαϊκή κατοικία, που θα βάζει κριτήρια και προσέξτε, για να μην λέμε ότι ανακαλύπτουμε και την Αμερική, ο οδηγός μας είναι και οι δικαστικές αποφάσεις. Μια νέα δικαστική απόφαση, η οποία βγήκε από το Ερμηνευτικείο της Αθήνας προχθές, σχετικά με το μέγεθος του δανείου σε σχέση με την αξία του ακινήτου, για να μην έχουμε φαινόμενα για χρέη 5, 10, 15, 50 χιλιάδων ευρώ να βγαίνουν στο σφυρί οι ιδιοκτησίες 200-250 χιλιάδων ευρώ. Άρα, εάν σέβεσαι τη δικαιοσύνη, το ελληνικό νομικό πλαίσιο, τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, μπορείς να βρεις μία λύση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει το 2015 με το 2019, στη διάρκεια του οποίου δεν έγινε κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κανένας πληστηριακός λαϊκής κατοικίας, ότι αυτό μπορεί να το διασφαλίσει. Με ένα νέο πλαίσιο που θα διασφαλίσει και τη λειτουργία, βέβαια, της οικονομίας. Ένα νέο πλαίσιο που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φέρει. Γιατί? Γιατί δεν εξαρτάται από κανέναν. Εξαρτάται μόνο από τον ελληνικό λαό. Στο όνομά του νομοθετεί, στο όνομά του λειτουργεί, στο όνομά του δίνει οποιαδήποτε μάχη, έδωσε μάχη στο 2015-2019 και θα ξαναδώσει σύντομα όταν ξαναλάβουν την κυβέρνηση. Τα πράγματα επομένως είναι απλά. Όχι στη σπέκουλα, να δούμε την πραγματικότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Να συνεχίσω λίγο την απάντηση του Γιώργου. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση καταρχάς. Και γενικά για τις ερωτήσεις που αναδεικνύουν και την προπαγάνδα του Μητσοτέκη. Καταρχάς από το συγκεκριμένο περιστατικό έχουμε να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Ότι η ελληνική αστυνομία, όπως έταζε ο Κυριακός Μητσοτέκης, δεν είναι για την ασφάλεια του πολίτη. Η ελληνική αστυνομία έχει εργαλειοποιηθεί για να υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης και για να σπάνε πόρτες σε σπίτια που είναι να δοθούν, όπως είπατε, σε χωρέκι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το δεύτερο σχετίζεται με, με τους νόμους και τις διαδικασίες. Δεν θα κρυφτώ μόνο πίσω σαν απάντηση από κάποιους που εξηγήθηκαν στη χώρα τους θεσμούς. Γιατί επίσης γίνεται ένα άλλο ειδικό άγμα, σαν η χώρα να γεννήθηκε το 2015 με τα προβλήματα που βρήκαμε μέσα. Δηλαδή μια πτωχευμένη χώρα παραλάβει το 2015. Δεν την πτώχευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφερε την Τρόικα, τους θεσμούς, τους δανειστές ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μνημονία. Τα έβγαλε από τη χώρα. Και είναι προφανές ότι οι πολιτικές σε πάρα πολλά ζητήματα που ακολουθήθηκαν ήταν κατόπιν διαπραγμάτευση, αλλά δεν είναι οι πολιτικές που πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ή που πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έπρεπε να εφαρμοστούν στη χώρα. Δηλαδή κάθε δύο μήνες είχαμε εκβιασμούς από τους δανειστές στους υπουργούς των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα για συγκεκριμένες πολιτικές που έπρεπε να εφαρμοστούν σε όλα τα υπουργεία. Και καλό είναι να αρχίσουμε να τα θυμόμαστε. Το ίδιο γινόταν σε σχέση με τις τράπεζες, σήμερα που δεν έχουμε ούτε δανειστές ούτε μνημόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί πιο μνημονιακές πολιτικές από αυτές που διαπραγματευόμαστε εμείς με το πιστόλι στον Κρόταφο. Αλλά, αν θυμάμαι καλά, ψάξτε το κιόλας, επί ΣΥΡΙΖΑ κατοχυρώθηκε όχι μόνο η πρώτη κατοικία γιατί είχε λήξει η ημερομηνία του νόμου Κατσέλη, αλλά επεκτάθηκε κιόλας
στις πρώτες κατοικίες που είχαν μπει υποθήκη για επαγγελματικά δάνεια, που δεν υπήρχε πριν αυτό. Και ρυθμίστηκε, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ρυθμίστηκε το ζήτημα του εξοδικαστικού συμβιβασμού με τις τράπεζες και όσων είχαν στεγαστικά δάνεια. Βάλα το θέμα του funds. Ναι, τα funds δεν είναι σόνι και καλά κάτι κακό. Τα funds είναι τραπεζικά ιδρύματα ή ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχουν funds ασφαλιστικών ταμείων που έρχονται και πεδίων σε όλο τον κόσμο. Είναι άλλο τα funds που είναι επενδυτικά, που είναι ασφαλιστικών ταμείων, που είναι υγιή και είναι άλλο τα κορέκια. Υπάρχουν βεβαίως funds κορέκια και είναι άλλο να πεις ότι κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ένα φαν θα έρθει και θα συνδράμει είτε σε ένα έργο, σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Ναι, όχι, εγώ το λέω. Και είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, να έρχονται δίθεν φαν, καμία εικοσαριά από ό,τι είχε αποκαλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Μπουλάκης, να έχουν ίδια έδρα στο Δουβλίνο και τα 20 και το μετοχικό τους κεφάλαιο να είναι από 100 έως 1000 ευρώ και να αγοράζουν δισεκατομμύρια δάνεια. Ανεξέλεκτα. Μα απορώ τι κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας, τι κάνει, κατά είναι. Έτσι να κάνω μια ερώτηση. Έχει κάνει έναν έλεγχο. Τι θα κάνουμε, έτσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Προστασία, απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ένα που θα κάνουμε είναι αυτό. Και βέβαια το δεύτερο που άπτεται όχι των φαντς και των υπολείπων, αλλά της πολιτικής και της δικαιοσύνης που εμείς θέλουμε να επικρατήσει τη χώρα μας, να καταργηθούν οι ασυλίες με πρώτη ασυλία που θα καταργηθεί των τραπεζικών στελεχών. Είναι τραγικό αυτό που λέει. Δηλαδή, πέρασε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια μνημόνια για τις τράπεζες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμνίστευσε τις αθλειότητες που ίδιοι κάνανε. Δεν συζητάμε τώρα για τους πάτσες, δεν είναι μόνο ο κύριος Πάτσης, είναι και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ασχοληθεί με πληστηριασμούς και εκπροσωπούσαν τα φαντς που λέτε στα δικαστήρια και δεν θέλω ούτε να σκεφτώ τι θα γινόταν αν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είτε όταν ήμασταν κυβέρνηση, ακόμη χειρότερα, είτε και σήμερα είχε την ίδια δραστηριότητα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το καταλαβαίνετε όλοι. Να επαναφέρω λίγο, κύριε Σπίρτση, είπατε απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Σημαίνει δηλαδή ανεξαρτήτως οφειλής. Όχι ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Νομίζω ότι λοιπόν, το πλαίσιο που να ολοκληρώσω λίγο την ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε ένα-δύο μήνες πρώτων εκλογών από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή έπρεπε να έχει μία πρόταση συγκεκριμένη. Ισχύει αυτό, εκείνο, ώστε να ξέρει και ένας που διαβάζει τι θα εφαρμοστεί την επομένη. Αν δείτε τις 6 εθνικές προτεραιότητες και αυτά που. Ας παρακολουθήσουμε το απόγευμα. Αλλά η τοποθέτηση που έγινε τώρα αφήνει κενά. Δηλαδή είναι μεν, εμείς μόνο μπορούμε και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, χίλια συγγνώμη, δεν παρουσιάζω το τέτοιο νομοσχέδιο στην Βέρεια. Όχι, με συγχωρείτε, εμείς θέλουμε μία απάντηση. Και εμείς καθόμαστε τόση ώρα και παρακολουθήσουμε μία απάντηση σε ένα ερώτημα που έτσι ο συνάδελφος. Έχει πολύ συγκεκριμένη. Πάρα πολύ πρόταση. Όπως δεν θέλετε να στη στείλει. Όχι, δεν με πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, αν ο στόχος είναι να αρχίσει να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θέλουμε οι παταξίδες ενώ έχουν λεφτά να μην πληρώνουν το δάνειο από τις πρώτες κατοικίες, δεν λέμε. Σωστό. Έτσι δεν λέμε. Αλλά λοιπόν πρέπει να αποσαφινιστεί τι αφορά, ποιον αφορά, με ποιες συνθήκες κτλ. Να γίνει σαφές. Αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί όμως, γιατί χρωστάει ένας άνθρωπος την κάρτα του, όπως έγινε πρόσφατα, να πηγαίνει μία δημιουργία των ΜΑΤ και να σπάει την πόρτα. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν στο ότι πρέπει να γίνει σαφές
τι ισχύει, για ποιον ισχύει και ποιες προϋποθέσεις. Και το δεύτερο. Το 2015 που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, η παραβατική συμπεριφορά των τραπεζικών, των τραπεζικών ιδρυμάτων και των υπαλλήλων ή των διευθυντικών στελεχών ήταν δεδομένη. Τα δάνεια στο ΔΟΛ δεν τα δώσαν μετά, τα δώσαν πριν δηλαδή. Θαλασσοδάνεια σε επιχειρηματίες που σήμερα χαρίζονται κτλ. Κτλ. Ήταν... Ποιος τραπεζίτης πήγε μέσα επί ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, θα σου πω. Οι κυβερνήσεις δεν βάζουν τη φυλακή πάντως, έτσι θα το ξεκαθαρίσω. Οι κυβερνήσεις οδηγούν στην εισαγγελία, η εισαγγελία στην δικαστήριο και το δικαστήριο τους πάει μέσα. Άρα οι ερωτήσεις θα πρέπει να πάνε στους αγγελικούς λειτουργούς. Διορθώστε την ερώτηση, πείτε μου λοιπόν ποια δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε έναν της τράπεζας με προτροπή της τότε κυβέρνησης, ότι εδώ έχουμε στοιχείο ενοχής, το πήγε μέσα. Θα σας πω, θα σας πω. Καταρχάς ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ σε εξέλιξη. Μια σειρά από στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς δεν έχει ακούσει τίποτα. Όχι. Δεν είδα κανέναν μέσα, λέω. Άρα, καλά, εντάξει, δεν είδα μέσα, δεν βάζουμε κυβέρνηση. Αλλά δεν είδα την Τράπεζα Πειραιώς να είναι κατηγορούμενη σοβαρά. Μιλάτε να γίνει έρευνα. Δεν το είδα. Λέω, δεν είδα κανέναν, δεν είναι μέσα. Σας λέω, εγώ σας λέω και συγκεκριμένη τράπεζα. Δεν λέω κάτι άλλο. Να σας πω επίσης, να σας θυμίσω ότι οι εταιρείες και οι όμιλοι που είχαν πάρει δάνεια με αέρα, τα θυμάστε αυτά? Δεν τα λέγαμε εμείς. Τώρα μην με τσεκάρετε. Όχι, δεν σας τσεκάρω. Μπήκε ένας μέσα, ναι ή όχι. Κάποιος θα φέρει τα εικόνα, θα είναι κάτι έχω διαβασμένο, δεν είναι εκεί που θα ξέρω. Δεν τσεκάρω κανένα. Δεν τσεκάρω κανένα. Δεν είμαι στη λογική να τσεκάρω. Δεν είμαι έτσι. Παρακαλώ, με ρωτάτε. Αλλιώς θα αλλάξουμε θέση, θα καθίσω από εκεί. Όχι, άμα θέλω να σας πω στο κινητό μου, οι ερωτήσεις να έχουν και... Γι' αυτό δεν τσεκάρω. Εμένα με τσεκάρουν, από τη Νέα Δημοκρατία. Το πρέδωτο μας τη λέω. Δεν είμαστε λογικοί εμείς να τσεκάρουμε ανθρώπους. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι αυτοί που έλεγαν για δάνεια με εγγύηση αέρα, οι όμιλοι που πήραν δάνεια με εγγύηση αέρα, έχασαν τις εταιρείες τους. Δεν είναι ούτε ο όμιλος ΔΟΛ όπως θυμάστε, ούτε το ΜΕΓΑ, ούτε άλλες τέτοιες εταιρείες τρομερές στα χέρια των ίδιων ιδιωτικών. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Όχι, το θυμάστε. Δεν σας τσεκάρω. Σας προθυμίζω. Σας θυμίζω επίσης και ότι και άλλοι μεγάλοι όμιλοι, δηλαδή το 2015, αν θυμάμαι καλά, οι δύο μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί που υπήρχαν, που είχαν να κάνουν με τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη και με τον όμιλο που ήταν το έθνος, δεν έχουν μείνει στους ίδιους διευθύντες. Άρα κάτι λέει αυτό. Κάποια δικαστική έρευνα ξεκίνησε για τα δάνεια, κάποιοι άνθρωποι ελέγχθηκαν, κάποιες εταιρείες ελέγχθηκαν, κάποιες άλλαξαν χέρια, πτώχευσαν δηλαδή και αγοράστηκαν. Άρα έγιναν πράγματα. Το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είχε διαπλοκή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της τράπεζας. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει. Τεσσερισήμιση χρόνια αν έξινε ο Βασιλιάδης στο αριστερό του αυτή, δεν του έβριζαν, θα ήταν τρεις μέρες πρωτοσέλιδο γιατί έξινε το αριστερό του αυτή. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει για τον Κάρλο Γκολιτσάκη εσείς. Βέβαια έχω ακούσει. Το ξέρω κιόλας. Έχετε κάποιο θέμα για τον Κάρλο Γκολιτσάκη? Όχι, συμπαθέστε τους. Λέω έτσι κάνω κι εγώ τώρα με τη σειρά μου, αν έχετε ακούσει για τον Κάρλο Γκολιτσάκη. Βεβαίως έχω ακούσει, τον έβριζα συναντήσει, ήταν συνάδελφος μηχανικός. Έκανε, συμμετείχε σε διαγωνισμούς και επισήφθηκε να βγει έκπτωτος. Επειδή το ξέραμε κιόλας. Πείτε μου έναν εργολάβο που βγήκε έκπτωτος από τη Νέα Δημοκρατία 3,5 χρόνια. Πείτε μου ένα διαγωνισμό διαφανή που έγινε και όχι μια απευθείας ανάθεση. Για πείτε μου. Εγώ μπορώ να επαναφέρω την ερώτησή μου. Μπορείτε να μου δώσετε ένα όνομα τραπεζίτη που πήγε και οδηγήθηκε για την παραβατική του. Εμείς δεν οδηγούμε στη φυλακή. Με συγχωρείτε. Επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι υποθέσεις που υπήρχαν θέματα, ζητήματα ή οτιδήποτε άλλο, και με κριτική από την αντιπολίτευση και από το δημοσιογραφικό σύστημα, οδηγηθήκανε εκεί που έπρεπε, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη στην πορεία βρίσκει χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και ορίζοντας τα όσα διευκρίνησε, τα βάζει στο αρχείο, αυτό δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να το ορίσει. Αν μπορούσε η κυβέρνηση να το ορίσει, δεν θα ζούσαμε σε δημοκρατία με τη μορφή που την ξέρουμε από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Με τη μορφή της διάκρισης των εξουσιών. Εάν έχετε, και θα πρέπει να κάνετε ευθέως την ερώτηση, να καταλογίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι, να το πούμε για να το συζητήσουμε. Εάν όχι, μην αφήνουμε να ερωτεύει τίποτα. Δεν βάζουν οι κυβερνήσεις φυλακή. Δεν πρέπει οι κυβερνήσεις να βάζουν φυλακή. Και μέσα στις προτάσεις μας
είναι και η υποχρεωτική μη παρέμβαση της κυβέρνησης στα δικαστικά πράγματα και η μεγαλύτερη εξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί και από εκεί πηγάζουν. Είμαστε στην ίδια χώρα. Έτσι. Και από εκεί πηγάζουν ζητήματα. Φαντάζομαι ότι εδώ έχουμε έτσι. Την ίδια πολιτική ικανότητα. Και πάλι θα ήθελα. Α, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω ούτε κι εγώ. Δεν το βλέπω. Τέτοια υποκρισία, δηλαδή στην ίδια χώρα. Αλήθεια, αυτή, αλήθεια. Είναι ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σήμερα αυτό. Διαπιστώνετε εσείς έχουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σήμερα. Εγώ δεν είπα ότι έχουμε εξαρτησία της δικαιοσύνης. Εγώ σας είπα ότι πρέπει να έχουμε εξαρτησία της δικαιοσύνης. Το πρέπει, και επί της δικής μας διακυβέρνησης. Η κυρία Θεά, ό,τι έγινε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Η κυρία. Φτάνει. Αφού έφυγε ο πρόεδρος του Πάρου. Τι σύμπτωση. Και ο Κόκκινος όταν έφυγε, ο γιος του έγινε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και εκείνος σύμπτωση. Τέλος πάντων, σας ενοχλώ, συνεχίστε τη συνέχεια. Δεν μας ενοχλείτε, δεν μας ενοχλείτε, αλλά πάλι όμως υπάρχει, κάνετε κάποια λογικά άρματα, τα οποία προσπαθούμε να τα ακολουθήσουμε. Θέλετε να μας δώσετε και την ερώτηση, η ερώτηση που βάλω εγώ, σας ρώτησα αν υπάρχει τραπεζικό στέλνος, όχι, δεν είμαστε, ναι ή όχι. Δεν είμαστε νέα δημοκρατία. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, το ξέρω, κάτι, έχω βλέπω την πινακίδα μπροστά. Από το περιεχόμενο δεν είμαστε νέα δημοκρατία να σας δίνουμε ερωτήσεις ή να ρωτάμε από πριν τι ερωτήσεις θα μας κάνετε. Όχι, σας βλέπω λίγο εμπνευσμένος. Θέσαμε ερώτηση και μας ξεχάρετε. Σιγά μου να μην ευχαριστούμε για να δούμε τις ερωτήσεις. Μια σύντομη και λεπτή ερώτηση. Εάν χρειαστεί, εφόσον και αν χρειαστεί, θα ξανασυνεργαστείτε για σχηματισμό κυβέρνησης με κόμμα δεξιάς προέλευσης όπως κάνατε το 2015. Δεν υπάρχει. Ήταν δεξιάς προέλευσης το κόμμα και το ξέρω. Προφανώς ήταν δεξιάς προέλευσης και γι' αυτό. Μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018, όπως θυμάστε, υπήρχαν τόσο μεγάλες αντιθέσεις που αποχώρησε. Το θυμάστε. Όχι, δεν υπάρχει, γιατί το πλαίσιο το δικό μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι η προοδευτική διακυβέρνηση στις πρώτες εκλογές και θα το πετύχουμε. Είναι δεδομένο ότι θα το πετύχουμε. Με τις αθλειότητες που έχει ασκήσει η δεξιά στη χώρα μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην οικονομική πολιτική και σε όλους τους τομείς. Επομένως, η σύγκληση που θα γίνει της προοδευτικής διακυβέρνησης θα είναι σε προγραμματική βάση. Να δούμε όμως και λίγο μερικά πράγματα. Γίνεται πόσο εύκολο είναι. Ο προοδευτικός κόσμος έχει κοινή γραμμή στο νομοσχέδιο. Το άθλιο νόμο που πέρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στον άθλιο νόμο που πέρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την υγεία. Για την ιδιωτικοποίηση υγείας. Κοινή στάση. Δεν υπήρχε ένα κόμμα, ένα. Της αντιπολίτευσης που να συνέδραμε ή να βρήκε ένα θετικό στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Είχε κοινή στάση στα περισσότερα ζητήματα για το ασφαλιστικό. Είχε κοινή στάση στην κριτική που έκανε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχε κοινή στάση στα ζητήματα δημοκρατίας και των παρακολουθήσεων. Νομίζω ότι από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι όταν έχει και κοινές προτάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προοδευτικός κόσμος και κοινή κριτική σε σχέση με τη χειρότερη κυβέρνηση που υπάρχει στη μεταπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία, χειρότερη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη κυβέρνηση που τουλάχιστον σε ζητήματα δημοκρατίας, ακόμη και από τη δεξιά, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία, δεν προσπαθούσε να το πάει λίγο παρακάτω. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά τη Χούντα, και ο Κώστας Καραμαλής συνέχεια, είχαν μία τουλάχιστον ευαισθησία σε κάποια ζητήματα. Εδώ δεν υπάρχει γραμμή στον αντιδημοκρατικό κατήφορο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τέλος. Νομίζω λοιπόν ότι ναι, υπάρχει η προγραμματική βάση για την προγραμματική σύγκληση που απαιτείται να έχουμε για μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση έτσι. Αν με ρωτάτε δηλαδή για τη συγκεκριμένη πολιτική σκηνή που έχουμε σήμερα, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει περίπτωση να συγκλίνουμε προγραμματικά του Κυριάκου Μητσοτάκη ή άλλου, ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο, έτσι δεν έχουμε άλλο δεξιό κόμμα. Άρα μένουν τα υπόλοιπα.
Δεν έχουμε προς το παρόν, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι η ακροδεξιά έχει μεγάλα ποσοστά. Αλλά εγώ θα πάω σε ένα πιο πρακτικό θέμα. Και στον κύριο Βασιλιάδη θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ, διότι ακούσαμε ότι είστε και ένας από τους τρεις που θα ελέγξουν και τα ψηφοδέλτια και υπάρχει η αλήθεια αγωνία από τους ενδιαφερόμενους για να μπορέσουν να εξηγηθούν να τρέξουν. Οι εκλογές πλησιάζουν, 2-3 μήνες θα είναι, δεν ξέρω. Δύο σκέλη στο ερώτημα. Πρώτον, τα κριτήρια. Τελικά, ποιους θα δούμε ψηφίους. Στην Ημαρτία, για παράδειγμα. Τι, όχι ονόματα, προφανώς δεν θα πείτε. Τι χαρακτηριστικά θα έχουν. Αν θέλετε και ονόματα, παίρνει ευχή στέρεο να μας τα πείτε. Και δεύτερον, πότε θα ανακοινωθούν, αν θα ανακοινωθούν νωρίτερα πριν την προκήρυξη των εκλογών, όποτε και αυτή γίνει. Λοιπόν. Και αν ισχύσει το 50% θα θέλω. Αυτό λοιπόν. Πάμε καταρχήν. Δεν είμαι στην Τριμελή Επιτροπή που θα επιλέξει ή θα επιβάλλει στους ψηφίους. Είμαι στην Τριμελή Επιτροπή, εγώ, η Ράνια Γραμματέας και ο Μιχάλης Παναγιώτου, διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, έτσι, που έχουμε πάρει τις προτάσεις και αυτοπροτάσεις των ομαρχιακών, των οργανώσεων μελών και των απλών μελών μας και θα κάνουμε την εισήγηση προς την Πολιτική Γραμματεία και μετά από την Πολιτική Γραμματεία στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες στο κόμμα. Τα χαρακτηριστικά που έχουμε βάλει και προκύπτουν μέσα και από τις συνεδριακές μας αποφάσεις και από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από το δημόσιο λόγο μας είναι ψηφοδέλτια που θα δείχνουν την ιστορική συνέχεια, ψηφοδέλτια που θα δείχνουν το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον κυρίαρχο ρόλο του στο χώρο, το συνολικό προοδευτικό χώρο, από το δημοκρατικό κέντρο μέχρι τις παρυφές της αριστεράς σε οποιαδήποτε έκφανσή της, ψηφοδέλτια στα οποία κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του πολύγου και πολύχρωμου ποταμίου που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορεί σε κάποιον από τους υποψηφίους να δει τα δικά του χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν εμείς θα ποντάρουμε, είπαμε, στην ιστορική συνέχεια, αλλά σε νέους ανθρώπους, σε επιστήμονες, σε ανθρώπους δουλειάς, σε ανθρώπους εργασίας, σε ανθρώπους επαγγελματίες, σε ανθρώπους που εκφράζουν αυτά που θέλει να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που μπορούν και αυτοί να εκφράσουν την πολιτική αλλαγή ο καθένας στον τόπο του. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Τώρα, το πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, ένα μεγάλο μέρος θα ανακοινωθεί στο τέλος του έτους. Θέλαμε να είμαστε αυτή την εβδομάδα, αλλά λόγω του προϋπολογισμού και επειδή στις συνεδριάσεις θα είχαμε θέμα να μπορέσουμε να βρεθούμε να συνεδριάσουμε όλη την ίδια στιγμή που είναι σε εξέλιξη επιτροπές, κοινοβουλευτικές ομάδες κτλ. Είπα αμέσως μετά του προϋπολογισμού να γίνει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην οποία θα υπάρξει η εισήγηση. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση πολύ μεγάλου μέρους του αριθμού των ψηφοδελτίων, κρατώντας κάποια μικρά περιθώρια για να είμαστε και σίγουροι μπροστά και στην επικείμενη αλλαγή των εδρών κάποιων περιφερειών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θολό τοπίο. Με τα δεδομένα της απογραφής αυτά, τα προσωρινά, μπορεί να έχουμε αλλαγή σε 30 περιφέρειες. Προφανώς θα υπάρξουν σε πολύ λιγότερες. Αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση έτσι να ανακοινώσουμε κάποιον υποψήφιο και μετά να αναγκαστούμε κάποιον από τους υποψηφίους να τον τραβήξουμε πίσω. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτά, γιατί πρέπει να σεβόμαστε απόλυτα και τους συντρόφους, τους φίλους, τους συνοδοιπόρους μας. Άρα λοιπόν, στο τέλος του έτους, περί το 80% των υποψηφίων. Έτσι, σε κάποιες περιφέρειες και το 100% εκεί που μας σίγουρα δεν υπάρχουν, δηλαδή, όπως είναι η Αθία, θα είναι ανακοινώσιμο. Για το 50-50. Για το 50-50 είναι καταστατική μας πρόβληση. Είναι καταστατική μας πρόβληση. Επομένως, το 50-50 που και σαν κυβέρνηση προσπαθήσαμε να το τοποθετήσουμε μέσα στο χάρτη, τον πολιτικό χάρτη, με βάση αυτό κάνουμε το σχεδιασμό μας. Έτσι. Μια φορά μόνο το έχουμε καταστατηγήσει αυτό στο εκτελεστικό γραφείο. Και το καταστατηγήσαμε υπέρ του γυναικείου φίλου, αλλά είπαμε να το κάνουμε, να κάνουμε τα στραβά μάτια.
λέω κάτι αληθέως σχετικά με αυτό. Πότε θα ανακοινώσετε στηρίξεις για υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες, μια που πιάσαμε τα... Πού είναι ο Τόλκας? Πού είναι ο βουλευτής? Λοιπόν, όχι, το λέω για να είναι όλοι εδώ. Α, λέω πως... Όχι, όχι. Τη φρόσο τη βλέπουμε. Λοιπόν, ακούστε, οι διαδικασίες που έχουμε αποφασίσει στην Κεντρική Επιτροπή είναι το προγραμματικό πλαίσιο σύγκλησης στην αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες που σχετίζονται και με την αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με την ανάταξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για εμάς η αυτοδιοίκηση είναι, αν θέλετε, ο χώρος που μπορεί να κάνει δύο οραματικά για εμάς θέματα, ζητήματα. Το πρώτο είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος ως υπουργός εσωτερικών τα τοπικά συμβουλία και τα τοπικά δημοψηφίσματα. Και το δεύτερο που θέλουμε είναι να γίνει μια πραγματική αποκέντρωση στην αυτοδιοίκηση, όχι μόνο αρμοδιοτήτων για να είναι οι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αυτοφοράκηδες, αλλά πόρων και στελεχών, για να μπορούν να καλύψουν τις αρμοδιότητες τους, να παίξουν το ρόλο. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε δημάρχους που να βολεύονται, παρά την υποχρηματοδότηση, σε ένα σύστημα απευθείας αναθέσεων για άλλους λόγους. Να είναι συνέχεια δηλαδή το επιτελικό γράφημα του Μητσοτάκη. Ο στόχος μας λοιπόν είναι σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας να βρούμε, να συνεργαστούμε με αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν αντίστοιχο όραμα με εμάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε δογματισμούς να μην συνεργαστούν με ανθρώπους που διαφωνούμε σε άλλα θέματα. Είπαμε πριν για τη συμφωνία των προσφών. Δεν είναι προαπαιτούμενο για την απλή αναλογική που εμείς την πιστεύουμε. Δεν είναι προαπαιτούμενο. Όμως είναι προαπαιτούμενο να μην θέλουν να μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα κρίσιμες υπηρεσίες του ΔΕΜΟ. Είναι προαπαιτούμενο. Είναι προαπαιτούμενο να στηρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, τη διαφάνεια. Και η διαδικασία μας είναι πάρα πολύ δημοκρατική, δηλαδή γίνονται ενημερωτικές διαδικασίες σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνουμε τα μέλη μας, τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, για τις αθλειότητες που θεσμοθετήθηκαν από το κύριο Μητσοτάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και λέω αθλειότητες γιατί αθλειότητα είναι να βάζεις το ψηφοδέλτιο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα τοπικά συμβουλία. Αθλειότητα είναι το 43% από την πρώτη Κυριακή. Αθλειότητα είναι η πρώτη παράταξη να παίρνει τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα υπάρχουν λοιπόν ευρεία σχήματα. Μετά θα υπάρχει διαδικασία προτάσεων. Οι προτάσεις δεν θα απευθύνουν μόνο σε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και συνέχεια θα αξιοποιηθούν και τα δημοσκοπικά εργαλεία, ώστε οι επικεφαλείς που θα στηριχθούν στις παρατάξεις, σε ευρείες παρατάξεις, να μπορούν να διεκδικήσουν το να κερδίσουν τους δήμους και τις περιφέρειες. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε ορίσει. Ο στόχος μας είναι στην τέλος Γενάρη, μέσα στο Φεβρουάριο, να έχουμε στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και των Περιφερειών επιλέξει το κακάνισμα. Και η δουλειά ξεκινάει αμέσως μετά. Η δουλειά μας ξεκινάει αμέσως μετά την εκλογή. Δεν
θα δώσουν χρήματα δηλαδή. Έτσι να το πω αυτό για να το διευκρινίσω. Ούτε στους μεγάλους δήμους. Ούτε. Στηρίξεις θα είπα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας θα πρέπει να ακολουθεί για να εφαρμοστεί ένα προοδευτικό πρόγραμμα στη χώρα και με μεγάλη νίκη των προοδευτικών δυνάμεων στην τοπική αυτοδιοίκηση.